Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδους και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Όλοι μαζί το ευλογητός η Χριστέ ο Θεός. Τριαδικού Θεού να είναι με θυμόν. Η συγκέντρωση που βλέπετε, που η αγάπη σας δημιούργησε, ο πόθος και η ανησυχία για Ορθοδοξία και Ελλάδα, είναι μια συγκέντρωση προειδοποιητική. Δεν τελειώνει ο αγώνας με την συγκέντρωση αυτή μόνο. Αυτές τις ώρες, τις τραγικά δύσκολες, πρέπει να βρεθούν όλοι οι Έλληνες, Ορθόδοξοι Χριστιανοί, πλήρως και λαός, ενωμένοι, αγαπημένοι, μονιασμένοι, για να πραγματοποιήσουν τον άθλο, όχι μόνο για την σωτηρία της Ελλάδος, αλλά γύρω της ανθρωπότητας. Να απαλλάξουμε την Ελλάδα μας και την ανθρωπότητα από τον μεγάλο πειρασμό που έρχεται να εκπειράσει τους κατοικούντας επί της γης. Γι' αυτό αισθάνομαι μεγάλη υποχρέωση να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήρθατε από τα διάφορα σημεία της Ελλάδος. Βέβαια σας ευχαριστώ εκ μέρους της Επιτροπής που έκανε όλη την οργανωτική αυτή προσπάθεια και ζητάμε να έχουμε τη συγκατάβασή σας, να είστε μακρόθυμοι, διότι μπορούν να παρουσιάζονται ορισμένα λάθη και ορισμένες ελλείψεις. Αλλά ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τα αδέλφια μας που ήρθανε από πολύ μακριά, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο, Τύρναβο, από τη Στυλίδα, από όλα, από τη Χαλκίδα, Πάτρα, Πελοπόννησο γενικά και όλη, Κάριστο, όλη τη στερεά Ελλάδα. Δειγματοληπτικά λέω, διότι εδώ η ενότητα αυτή είναι ένα δείγμα ζωντανό Ορθοδοξίας και Ελληνισμού για ολόκληρη την Ελλάδα και μια σίγουρη ελπίδα ότι τα σχέδια των αντιχρίστων δυνάμεων δεν θα περάσουν. Λεβέντες εκείνους που ξενύχτησαν στο μεγάλο αθλητικό στεφάνωμα για την αφισοκόλληση, αυτούς που μοίρασαν από τη μια άκρη της Αττικής αλλά και στα διάφορα άλλα σημεία της Ελλάδος τα ενημερωτικά έντυπα.
και να ευχαριστήσουμε οπωσδήποτε. Το αφήνω τελευταίο γιατί είναι πιο σημαντικό, αλλά συνήθως βιαζόμαστε. Να ευχαριστήσουμε τον Ιερό Κλήρο, ο οποίος πάει Ορθοδοξία. Όλοι είναι υποχρεωμένοι να δώσουν αυτήν την μάχη. Το δείγμα αυτής της ζηλωτικής παρουσίας είναι αυτό που εσείς βλέπετε αυτήν τη στιγμή. Και πέρα από εκεί πρέπει πράγματι να γίνει ένα προσκλητήριο αγάπης και αληθείας. Αυτό το προσκλητήριο είναι για όσους βρίσκονται εδώ και για όσους έστειλαν τηλεγραφήματα συμπαραστάσεων, για όσους μας έδωσαν με την ψυχή τους την ευχή και την συμπαράσταση για να υπάρχει αυτή η ομολογιακή προσπάθεια. Και ξεκινάμε βέβαια από την Εκκλησία του Χριστού. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Η τιμή ανήκει εις το Άγιο και τετιμημένο Ράσο που εμπνέει τους ομολογιακούς αγώνας για Ορθοδοξία και για ευλογημένη Ελλάδα. Και οπωσδήποτε δεν έχουμε παρά να φωνάξουμε τον πρώτο ομολογητή ιεράρχη που βρίσκεται εδώ, πάντοτε παρόν στους ομολογιακούς αγώνες, και να μας απευθύνει έναν ευλογημένο και Άγιον χαιρετισμό. Προς όλους εμάς και τους διευλόγους λόγους απογυφθέντας αδελφούς ημών, απευθύνομαι θερμά συγχαρητήρια δια των ζήλων σας υπέρ της Ορθοδόξου ημών πίστεως. Ευρισκόμεθα εις τα σημέρας που αντιχρίστου αγαπητοί, ο οποίος θα πλανήσει οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Εις των σκοπών του αυτών επιτυχάνεται σήμερα για το Αντιχρίστου, δια του ηλεκτρονικού φακελώματος με τας νέας ταυτότητας, εις τας οποίας θα υπάρχει με ακτίνας λέιζερ ο αριθμός του θηρίου 666, αόρατος διαγυμνού οφθαλμού, παρά τας αντιθέτους διαβεβαιώσεις των κυρίων υπουργών. Οι οποίοι υπουργοί, εν αγνία των ίσως, εκτελούν εντολάς των σκοτεινών δυνάμεων. Επειδή από εμάς τους υπευθύνους έναντι του Θεού και ημών των ανθρώπων περιμένετε να σας διαφωτίσουμε και υποδείξουμε τι πρέπει να πράξετε εν προκειμένου, σας λέγουμε και διαβεβαιούμε ότι εμείς πρώτοι δεν θα πάρουμε τα νέα αυτάς ταυτότητας. Αυτό να πράξετε κι εσείς. Και τούτο το κάνουμε για να μην αρνηθούμε το Χριστόν μας και κονασθούμε αιωνίως. Δεν δεχόμαστε Αντίχριστο. Αυτό το λέγουν καθαρά και ξάστερα
ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αποκάλυψή του, ο Άγιος Υπόλυτος και άλλοι Άγιοι Πατέρες. Μας λέγουν δηλαδή ότι εις τους εσχάτους καιρούς όσοι υπογράψουν και πάρουν την ταυτότητα με τον αριθμό 666, αυτοί αρνούνται των Χριστών και γίνονται οπαδοί του Αντιχρίστου. Με αυτήν την ταυτότητα χάνουμε την εθνικότητά μας, την γλώσσα μας και την θρησκεία μας, τα πολυτιμότατα αυτά αγαθά. Και ερωτώμεν, γιατί τα άλλα κράτη της ΕΟΚ, Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Πορτογαλία και άλλα, δεν δέχονται την αυτήν ταυτότητα? Εμείς ως έθνος Ορθόδοξων έπρεπε πρώτοι να αντιδράσουμε εις την περίπτωση αυτήν. Δυστυχώς όμως απεδείχθη ακόμη μια φορά ότι είμαστε πολύ χλιαροί και κατά τύπον μόνο χριστιανοί και ουέ εις εμάς. Προσέξουμε αγαπητοί, το θέμα είναι σοβαρότατον, διότι πρόκειται περί ζωής και θανάτου. Ας εκλέξουμε το πρώτον, διότι αυτό μας συμφέρει. Ας μιμηθούμε τους ομολογητάς και μάρτυρας της πίστεώς μας. Μας δίδεται η ευκαιρία, ας την εκμεθελευθούμε. Είμαι τα τέκνα του Χριστού μας, του αληθινού Θεού και δημιουργού μας, ο οποίος εσταυρώθη δι' μας, και δεν θα τον αρνηθούμε με τον ύπουλον αυτών τρόπων της ταυτότητος, οτιδήποτε και αν πάθουμε. Και δεν θα πάθουμε τίποτε, διότι ο Θεός θα μας διαφυλάξει ως τους τρεις παιδάς, τους ρηπαίντας εις την κάμινον του πυρός. Ακράδαντον έχουμε την πίστη και πεποίθηση αυτήν. Ας αγωνιστούμε λοιπόν εις τον αγώνα αυτόν, ο οποίος πρόκειται ημίν σήμερον, και να είμεθα βέβαιοι ότι με τη βοήθεια του Θεού θα νικήσομεν κατά τον όγιον. Αγώνησε μέχρι θανάτου υπέρ της αληθείας και της ευσεβείας και Κύριος πολεμήσει υπέρ σου. Και τώρα ενώπιον Θεού και ανθρώπων στην δωρία τη φωνή ας ομολογήσομεν και διακήρυξομεν αταλάντευτη. Όχι στη νέα ταυτότητα του Αντιχρίστου. Όχι και Μυριάκης όχι. Η κυβέρνηση, εάν σέβεται τον εαυτόν της και τας επαγγελίας της, πρέπει πάρα αυτά να καταργήσει αυτόν τον σκανδαλώδη νόμων περί εκδόσεως νέων ταυτοτήτων, των οποίων νόμων ως αντιπολίτευσης τότε είχε καταψηφίσει. Εν αντία περιπτώσει και δεν κάνει τούτο, θα δημιουργήσει ένα νέο σκάνδαλο με απροβλέπτους οδυνηράς συνεπίες. Η αναξιοπιστία των επισήμων δηλέωσεων είναι εκ των πραγμάτων δεδομένη, όταν βλέπουμε να κυκλοφορούν ακόμη κάρτες και ταυτότητες με το ΕΚΑΜ και το 661, εις τα ανήλικα παιδιά, εις τον ΟΑΣ, στην πολιτική αεροπορία και αλλακού. Κατά τας βεβαιώσεις ειδικών, πολλά κρύπτονται εις τας ταυτότητας αυτάς, αόρατα δια γυμνού οφθαλμού. Δι' αυτό και ταυτότητες αυτές καλούνται άγγελοι της αθεΐας. Εμείς λοιπόν και όλος ο Ορθόδοξος ελληνικός λαός
Τονίζομαι και πάλι ότι είμαι ανυποχώρητη και αταλάντευτη στο θέμα αυτό. Και η κυβέρνηση οφείλει να σεβαστεί τα πανανθρώπινα δικαιώματά μας. Το απαιτούμεν, το δικαιούμεθα και το αναμένομεν. Και αν δεν εισακουστώμεν, θα αγωνιστώμεν μέχρι σε σκάτω. Στόμεν λοιπόν καλώς εκεί όπου ευρισκόμεθα, με την διακήρυξη και πάλι, όχι στη νέα ταυτότητα του Αντιχρίστου. Τουλαντίον, ναι στην παλαιάν γνωστή αστυνομική ταυτότητα. Ναι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον μακαριότατο κύριο Αυξέντιο για την ομολογιακή του παρουσία. Και συνεχίζεται το προσκλητήριο και είπαμε ότι όσοι εκπροσωπούν εκκλησιαστικούς χώρους και εκκλησιαστικές οργανώσεις μπορούν να δώσουν χαιρετισμό. Και στην συνέχεια, αφού ακούσουμε τους εκπροσώπους των εκκλησιαστικών χώρων, δηλαδή της Εκκλησίας, τότε θα προχωρήσουμε στην γιατί βρισκόμαστε και αγωνιζόμαστε. Από το Άγιο Όρος παρακαλείτε να κάνει χαιρετισμό. Έναν χαιρετισμό από το περιβόλι της Παναγίας μας. Έναν χαιρετισμό από κάποιον που γεύεται την άσκηση και αναζητά την αλήθεια μέσα σε αυτήν την ταραγμένη εποχή μας. Ένας νέος ασκητής από το Άγιο Όρος, ο πατέρας Μάξι, της ερήμου στην ερημιά εδώ της μεγάλης πόλεως, που πράγματι είναι πολλές φορές απελπιστική. Πατέρα, σεβαστοί πατέρες, τετέραν χαράν, τιμή και συγκίνηση, όπου ευρίσκομαι σήμερα πλησίον της ημετέρας αγάπης, ή να συνομολογήσουμε ενενή στόματι και μια καρδία στεντορίως, ούρμπι ετ ούρμπι, χάρη τη Θεού την αλήθεια της Ορθοδόξου ημών πίστεως. Επειδή, ως λέγει η Αγία Γραφή, έως θανάτου αγωνίσου υπέρ της αληθείας και Κύριος ο Θεός σου πολεμήσει υπέρ σου. Εις γνήσιος ομολογητής και παρτήρ της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Μελέτιος ομολογητής αναφέρει το την αλήθεια σιγάν κίνδυνος όντος μέγας και κόλασης αιώνιος και βόθρος απολίας, ου δίκαιο, ου θεμητών, ου πρέπον ευσεβέσει όλο σιγά εν θα Θεού τους νόμους αθετούσι. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, μη παντή πνεύματι πιστεύετε, αλλά εξετάζετε ή εκ του Θεού εστίν. Επειδή πονηροί άνθρωποι και γόητες προκόψουν επί των κύρων, πλανώντες και πλανόμενοι. Ως διαπιστώνουμε σήμερα δια των σοβαρότατων και επίμαχων και πολυθρύλητων αυτό θέμα των ταυτοτήτων και το 666. Παρόλα στας διαβεβαιώσεις των υπευθύνων, φρονώ ταπεινώς ότι δεν πρέπει να τους εμπιστευόμαστε δια πολλούς και διαφόρους λόγους. Πρώτον, διότι μας έχουν εξαπατήσει επανειλημμένως. Δεύτερον, διότι η συντριπτική πλειονότητα αυτών είναι αδιάφοροι στα θέματα της πίστεως, άθεοι, μασόνοι κλπ. Και τρίτον, διότι τα σημεία των καιρών βοούν
ότι πλησιάζει η έλλειψη του Αντιχρίστου. Οι αρχαίοι μόν πρόγονοι έλεγον, Έλληνες αΐ παιδες εσύν, οι Έλληνες είναι πάντα παιδιά. Ας σταματήσουμε κάποτε να είμαστε επιμυθείς και ας γίνουμε προμηθείς. Ας προσέξουν οι αξιότιμοι και σεβαστοί υπουργοί, διότι ο ελληνικός λαός έχει μεγάλη πίστη και φλόγα εις τα στήθη του. Μπορεί να μην φαίνεται, αλίμονο όμως όταν ξεσπάσει, ως λάβα ηφαιστείου θα κατακαλύψει τους πάντας και τα πάντα. Και ας μην ξεχνούν ότι «Vox populi, vox Dei», φωνή λαού, φωνή οργή Θεού. Το λοιπόν αδελφοί μου, ενδυναμούστεν Κυρίο και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Ενδύσταστε την πανοπλία του Θεού, προστοδύναστε ημάς είναι προς τα μεθοδία του διαβόλου. Ότι ουκ έστιν ημών ή πάλι προς έμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρκάς, προς τα εξουσίας, προς τους κορνοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου. Βλέπετε πως ακριβώς περιπατείτε. Μη ως άσοφοι, αλλά σοφοί, εξαγοραζόμενοι των καιρών, ότι η ημέρα πονηρέηση. Μακάριος αναγνώσκω και οι ακούοντες τους λόγους προφητείας του Ευαγγελιστού Ιωάννου περί το 666 του σφραγίσματος και τηρούντες τα εναυτή γεγραμμένα. Ο καιρός εγγύσεστην. Ο αδικών αδικησά το έτη και ο ρυπαρός ρυπαρευθεί το έτη και ο δίκαιος δικαιοσύνη ποιησά το έτη και ο Άγιος αγιαστεί το έτη. Ιδού ο Κύριος έρχεται τα γη. Έρχομαι λοιπόν εν κατακλείδη και εγώ ο ανάξιος και αμαρτωλός μοναχός από την Ακρόπολη της Ορθοδοξίας μας, το Άγιον Όρος, το περιβόλι της Παναγίας μας. Μεταφέροντας τους προβληματισμούς και τα αναμονήους ανησυχίας πολλών αγιορετών πατέρων και δίητων σιρωτών να κραυγάσω διαπλησίως και στεντορία τη φωνή. Όχι στις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Όχι στο ΕΚΑΜ και στο 666. Όχι στον κατηραμένο και συχαμερό Αντίχριστο. Γρηγορείτε παιδες Ελλήνων, νυν υπέρ πάντων αγών. Αμήν. Μια δυνατή φωνή από το περιβόλι της Παναγίας μας. Τα δάκρυα που βλέπω στα μάτια σας, τα φωτεινά σας μάτια, η χαρά που πλημμυρίζει τις ψυχές μας, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η παρουσία του Παναγίου Πνεύματος. Εδώ, αδέλφια μου, είναι ολόκληρη η στρατευωμένη αλλά και η θριαμβεύουσα Εκκλησία. Ο γλυκύτατος Ιησούς παρίσταται εις την Αγίαν και Ομολογιακή Σύναξη. Γι' αυτό και η ειρήνη του βρίσκεται μέσα στις ψυχές μας. Εδώ, όπως είπα και στην αρχή, γίνεται μία προσπάθεια, γίνεται ένας αγώνας για την Ορθοδοξία και την Ελλάδα μας. Πλημμυρισμένος από αγάπη, συγγνώμη και κατανόηση για όσους δεν έχουν ακόμη καταλάβει τα νοήματα και τους κινδύνους των ημερών που διερχόμεθα. Αλλά δεν παραλείπω να πω και στην αγάπη σας για να χαρεί σφόδρα ότι όσοι δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ ζημιώνονται ψυχικά και πνευματικά, ότι τα στεφάνια τους περιμένουν, γιατί είναι ο αγωνοθέτης Κύριος με απειρία ομολογιακών στεφανιών και περιμένει τη σύνταξη όλων πλήρου και λαού για να βροντοφωνάξουμε το όχι εις τα σκοτεινά σχέδια των αντιχρίστων δυνάμεων. Και παρακαλούμε τα αδέλφια μας, που δεν κατάφεραν και έμειναν στους πρόποδες. Τούτοι εδώ οι αγωνιστές όλοι είναι καλοί, τα πόδια τους γερά, τα πόδια της ψυχής
Τα πόδια και τα μάτια της ψυχής είναι ανοιχτά. Τα μάτια της ψυχής βλέπουν ουρανό και τα πόδια είναι γοργόφτερα για να ακολουθήσουν τον Κύριον της δόξης και στο πρετόριο και στο σταυρό, και δεν θα περάσουν όσα κι αν έχουν ετοιμάσει με όλες τις δυνάμεις και με οποιανδήποτε μεθόδευση. Και λέμε λοιπόν σ' αδέλφια μας ότι τους στέλνουμε από εδώ την αγάπη μας και ευχόμαστε στην άλλη, τη μεγάλη, την πανελλαδική που θα γίνει, να είμεθα όλοι πλήρως και λαός, και το προσκλητήριο να ξεκινάει από τη μια άκρη της Ελλάδος έως την άλλη. Οι οργανώσεις οι μεγάλες, όλες οι χριστιανικές οργανώσεις, η Εκκλησία και του νέου και του παλαιού, σαν ένας άνθρωπος, γιατί είναι κοινός ο αγώνας, κοινός ο κίνδυνος, και δεν πρέπει να κάνουμε χάρη σε αυτούς που ρίχνουν το χαλί για να περάσει ο αναμενόμενος τύραννος της ανθρωπότητος, ο Αντίχριστος. Και τώρα συνεχίζουμε το προσκλητήριο της Εκκλησίας και έχει τον λόγο ο πατέρας Νύμφων από το μοναστήρι της Αγίας Σκέπης, να μας δώσει έναν χαιρετισμό αγάπη, γιατί καθένας που είναι εδώ από οποιονδήποτε χώρο καθαγιάζει τον χώρο του και είναι η γέφυρα για να περάσουν και οι άλλοι. Και προχωρούμε με την αγάπη και τα μηνύματα της Εκκλησίας. Από το αγιώνυμον όρος του Άθω ή επί το απλούστερον από τον κρυσταλλωμένον Άθωνα των μυριοβόλων και υγειασμένων από τον τόπον των προεκλεγμένων για την Θείαν Ένωση, για την νοεράν προσευχή, αλλά προπάντων για την πρακτική αρετή στον μεγάλων αγώνων των δακρύων των ιερών Ιακών, των ιερών και αλαλήτων στεναγμών του παρακλήτου εν τες καρδίες αυτών των ερακτόβιούντων, μεταφέρομεν τους πλέον θερμούς αγωνιστικούς εν Κυρίω Ιησού Χριστό χαιρετισμούς, και από το ταπεινόν εν διέτοιμα το μικρόν μοναστηριό μας στην Αγία Σκέπη, ομοίως τους ιερούς παλμούς των ερακτών ασκουμένων πατέρων. Ο λόγος για τον οποίο κατήσαμε δεν είναι ασήμαντος, δεν είναι μικρός, δεν είναι θέμα που αποτελεί μια παρονυχίδα αν θέλετε, αλλά είναι θέμα τα μέγιστα σημαντικών, καθώς ονάπτεται αυτής τάφης της προσωπικής μας ελευθερίας, της προσωπικότητός μας. Και υπενθυμίζω στην αγάπη σας ότι ο άνθρωπος επλάστη, εδημιουργήθη από τον Θείον Πλαστουργόν, τον Παντοδύναμον και Πάνσοφον Θεόν τον Εντριάδη, από αυτήν ταύτην την Αγίαν Ομοούσιον και Αδιαίρετον Τριάδα, τον Πατέρα των Υιών και το Άγιον Πνεύμα, η οποία οικούστη εις το Αχανέ Σύμπαν, συγκλινωμένη επί το αυτό, δηλωνότι και επί το θεολογικότερον, τα τρία πρόσωπα της Παναγίας Τριάδος, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, τα οποία πρωτοφώνησαν. Δέστε πίσω μεν άνθρωπον, κατοικών ανημετέραν και καθομοίωσιν. Και αυτήν τιμήν μας έδωσε ο Δημιουργός, και την τιμήν αυτήν και προπάντων την προσωπική μας ελευθερία, το ύψιστον τούτο θείον δόρημα, αυτός ο ίδιος το σέβεται και οι πολλοί των ανθρώπων δεν το σέβονται. Και αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Προσβάλλουν την προσωπικότητά μας. Προσβάλλουν την ατομική μας ελευθερία. Πώς γίνεται τούτο? Με το επικείμενο ηλεκτρονικών
φακέλωμα και ψεύδονται δι' εμέ προσωπικώς και την υπακουλόγη δηλείας για να μην το διακηρύσουμε. Και θέλω να πιστεύω ότι εκφράζω όλους εμάς, τους πιστούς, τους αγωνιστάδες ορθοδόξους της διαλούς. Και εννοούμε επί το σαφέστερο ότι δια του ηλεκτρονικού φακελώματος ας λέγουν, ας δηλώνουν επισήμως και υπευθύνως εισαγωγικά ότι δεν θα υπάρχει ερωτώμεν γιατί να θέλουν νέα ταυτότητα. Έχουμε ταυτότητα! Αλλά τι γίνεται αδελφοί μου, αυτή η ταυτότητα θα είναι ηλεκτρονική και η οποία προϋποθέτει την εργασία δια τεχνολογικών τούτων μέσων που είναι ηλεκτρονικά μηχανήματα τα οποία λαμβάνουν και δίνουν, λαμβάνουν τα γνωστά στοιχεία μας. Αλλά δίνουν τι, ποιος αμφισβητεί ότι μπορεί να δίνουν το σφράγισμα. Εφόσον υπάρχει τυχάνημα, μετά από λίγο καιρό ή δεν ξέρω μετά από πόσο χρόνο θα βάζουμε το χέρι μας, πηγαίνει το Θεέ μου για να παίρνει και να γράφει. Ποιος αφηγείται ότι θα γράφει τον ελληνισμό του Αντικρίστου. Να συγχωρείτε που ταράζομαι. Ο ζήλος του ύπου του κατεφαγέμεν έχει η Αγία Γραφή. Ας με συγχωρείτε, ας μην τύχω παραξηγήσω. Όλα μας κάνει. Ερωτώ την αγάπη. Ηλεκτροπληκτικών φακέλωμα σημαίνει παρακολούθηση στη ζωή μας από το λίκνο, δηλαδή την κούνια μας μέχρι τον τάφο μας. Αν αυτό δεν είναι κατά την άσταση της ελευθερίας μας, πέστε μου ποιο άλλο είναι. Και ρωτώ την αγάπη όλων σας, θέλετε να παρακολουθούμεθα από την κούνια μας μέχρι την ταφόπετρά μας? Όχι. Λοιπόν, αυτό το όχι, μυριόφωνο, λυπούμε αυτή τη στιγμή που δεν έχουν την πρωτοπορία εκείνοι οι οποίοι μας ονομάζουν εσκατοφρενογραμμείς. Όχι, ποτέ αυτοί είναι. Και εννοείται ότι είναι οι μέτεροι και μάλιστα πολύ να σοφόροι. Με λύπη το λέω και το σοβαρογούμε. Γνωρίζω ότι αύριο θα με καλέσουν για απολογία. Δεν το φοβούμε. Μακρόνι είναι αυτοί, δεν τους φοβόμαστε. Ξανά. Θα πάρει στο μισθό αυτοί που εξομολογούνται στην αγάπη όλων σας ότι δεν είστε διαπρόσωπα εδώ ανάξιος για ιδέα για την οποία θέλω πιστεύω όλοι αγωνιζόμεθα. Όχι γιατί είχε κινήσει με άλλες επιδιώξεις που έχουν και νομίζω ότι συγκοφαλούνται όλα. Αυτός ο λαός ο ένδοξος, αυτή η πατρίδα μας γεματοβαμμένη από την γεματοπότη στο σάμπελος και η Αγία μας Ορθοδοξία, δύο πράγματα αρρήκτως συνδεδεμένα είναι και χιλιοπροδομένα και προδίδονται και τα δύο σήμερα και αυτή τη στιγμή, αδελφοί μου. Αλλά επειδή ο λαός αυτός για την ανδρεία και την ευτολμία και την ευτυχία για μέσω των αιώνων να πρωτοπονεί το ηρωικό όχι. Η προειδοποιητική αυτή κίνηση που κάνουμε, όπως είπε η Έλευση Τάφασο, αδερφός, Χριστό αδερφός και πρωτοστάτης του Ιερού του Αγώνος, είναι προπαρασκευαστική και σημαίνει ότι δεν τώρα αρχίζει ο αγώνας. Δεν τελείωσε ο αγώνας, τώρα αρχίζει. Ένα ερώτημα τελευταία
εμάς όλους τους ευσεβείς, τους ορθοδόξους χριστιανούς, τους Έλληνας, τους ευλογημένους. Θέλετε να υποστούμε καταδυνάστευση της προσωπικότητών μας και της ελευθερίας μας? Επειδή λοιπόν ο λαός αυτός Μυριάκης ύψωσε στην ιστορία τη φωνή και μόλι τη δύναμη των πνευμών του και μόλι προπάντων τη δύναμη της ψυχής και προπάντων με τη δύναμη του ψυχής του Θεού, ύψωσε στην ιστορία φωνή ιερά διαμαρτυρίας ηρωικών όχι, και τώρα καλούμεθα να είπαμε όχι στον ηλεκτρονικό φακέλο. Όχι! Όχι στις αντίχριστες δυνάμεις! Ανελιθρίαστα να στρίβουν τα ιερά και όσα της πίσω τα πω υψηλά στα θέατρα. Όχι! Όχι! Στο κειμένο χώρο. Άξιος! Στη συνέχεια ο πατέρας Δημήτριος Δεσκέτ θα κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστώ. Δεν ακούγεται! Αντιπρόσφατο! Δεν ακούμε! Νόμο και αυτή παρουσία... Για ποτά γέροντα! Και ανταπόκριση στο προσκλητήριο το σημερινό που είναι ένα προσκλητήριο που θα έπρεπε να πολύ κοντά μας. Όπως είπε και ο αδελφός Μαρκουράτος που το αξίζουν πολλά συγχαρητήρια καθώς και στην άλλη οργανωτική του επιτροπή και σε όλους όσοι πρωτοστάτησαν, γιατί στο προσκλητήριο αυτό είναι όλος ο ελληνισμός και όλη η ορθοδοξία, όχι μονάχα της Ελλάδας, αλλά και όπου κι αν βρίσκονται σε όλα τα μέρη της γης. Η πρόκληση του 666, στην οποία εγώ από την πρώτη στιγμή είχα απαντήσει με ένα μου βιβλίο, νομίζω πως είναι μια πρόκληση πρωτόφαντη στην εποχή μας και ανάλογη προς τα κοσμογενικά της αιτήματα. Ο ελληνισμός σήμερα έπρεπε να είχε αναδιοργανωθεί από χρόνια να ανταποκριθεί σε αυτές τις υποχρεώσεις, γιατί είναι ο μόνος λαός ο οποίος εκδίδει από τον άνθρωπο να διακονήσει το έργο της πανανθρώπινης αναγεννήσεως και της ειρήνης και της συγκλήσεως του και ενώσεως του εις μία πίμνη παραβημένα. Αλλά δυστυχώς η ηγεσία μας ασχολείται με δευτερεύοντα και μικρά θέματα και γι' αυτό ακόμα δεν ήρθε πρώτη αυτή να δώσει το παρόν ή και να πρωτοστατήσει στο ωραίο αυτό προσκλητήριο. Ήρθαμε εμείς, αλλά μην εισβολούμε ότι τα φτωχά του κόσμου εξελέξε το πάντοτε ο Κύριος είναι κατεσκήνητα η σειρά. Δεν ήρθαμε για να κάνουμε αντιπαράταξη, ούτε να τροπιάσουμε κανέναν, απλώς να προσευχηθούμε ήρθαμε και να διαδηλώσουμε τα αισθήματά μας τα φιλεγγυνικά και φιλοσόφωσα. Και νομίζουμε ότι η πρόκληση αυτή μας δίνει την ευκαιρία να αναδομηθούμε και εσωτερικά για να έχουμε εμείς το χάραγμα τους ανθρώπους μέσα στη συνείδησή μας βαθιά χαραγμένο και απαράγραπτα, αλλά και μέσα στους θεσμούς μας ήρθε ο καιρός να λάμψει το φως της αλήθειας του Χριστού της Ορθοδοξίας, το οποίο από την πρώτη ακόμα προχριστιανική εποχή οι προγονείς μας είχαν αρχίσει να το αντιλαμβάνονται και να προσανατολίζονται στη λατρεία του ενός αληθινού και μόνου Θεού και ετοιμάζονται να βοηθούν τον άνθρωπο όπως και έγινε αργότερα. Γι' αυτό και αθεμελίωσαν πρώτη τη δημοκρατία και τις αμφικτυονίες και προτεστάτησαν την ειδήλωση στην απόκρουση των διπλασινών και των επιδρομών της Ασίας, αλλά και των δολίων επιδρομών των Σταυροφόρων και των Βενετών, διότι επίστευαν στην καθαρά αλήθεια του Χριστού, την οποία και την εφήρμαζαν με τον τρόπο που μπορούσαν στην εποχή τους. Αλλά στη σύγχρονη εποχή ήρθε ο καιρός που πρέπει και οι θεσμοί μας να αναδομηθούν σε άνθρωπο και λόγια, το νου σου. Και τότε θα είμαστε εις θέση να απαντήσουμε και με τη συνείδησή μας και με τους θεσμούς μας και με όλες τις πράξεις της ζωής μας, το όχι εις αυτό το δόλιον
και απατηλών, αλλά και μυστηριακών σύνθημα του 666. Δεν θα περάσουν λοιπόν τα σχέδια του σιωνισμού, αλλά και των δηλών συμπαραστατών. Όχι! Όχι! Αφήνει την πολλά συγχαρητήρια σε όλους εσάς, οι οποίοι πήρατε το θάρρος και ήρθατε και συμπαρασταθήκατε στο όμορφο αυτό πολιτήριο. Ας συνεχίσουμε και θα αφιπιστούν οι συγκρίσεις όλων, ώστε καμιά φορά, όπως πολύ ωραία τα είπε στην αρχή ο αδελφός Μαρκουράτος, να δούμε την Ελλάδα στο πόδι και να συνέχεται σε ένα συνελληνικείο που θα περιλάβει από το ένα άκρο ως το άλλο, για να απαντήσει σε αυτό το πρωτόφαντο, στην πρώτη αντιπρόκληση. Διότι αν άλλοτε έδωσε νίκες, ήταν οι νίκες μονομερείς, ήταν για έναν επιδρομέα τυραννικό, ήταν για μια αίρεση, αλλά σήμερα είναι όλες οι αιρέσεις μέσα, είναι όλες οι τυραννίες, είναι όλα τα σχέδια του Αντίχριστου που θέλουν να εξωθενώσουν τον ελληνισμό και μετά και την ανθρωπότητα ολόκληρη. Δεν θα μπορέσουν! Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω! Τα κοινόνια εκτεπλεκτάνε συνεχνάσματα του Αντίχριστου δεν θα περάσουν. Όχι! Ευχαριστούμε τον πατέρα Δημήτριο και με χαρά νιώθουμε ότι όλοι οι χώροι εκπροσωπούνται έστω και δειγματοληπτικώς. Και δεν μας ενδιαφέρει αν αυτοί που τους εκπροσωπούν βρίσκονται πολύ ψηλά. Ο χώρος που έχει την κεφαλή έχει και την βάση. Από εκεί και πέρα οποιαδήποτε παρουσία ομολογιακή και οποιαδήποτε ψυχή φλογισμένη είναι το μεγαλείο της σημερινής εορτής, γιατί για γιορτή και για πανηγύρι πρόκειται. Πανηγύρι ομολογιακό, χαρμόσυνο, δυνατό, που χαίρει τον ουρανό και ελπίζει ολόκληρη η γη στο πανηγύρι και στην μαρτυρία της ομολογίας. Και για να πούμε απλά, απέριτα, τι θέλουμε βρε παιδί μου, τι ζητάμε, σε λίγο θα τα ακούσετε αναλυτικά. Εγώ θα σας πω δύο κουβέντες μόνο. Ο νόμος 1599 ψηφίστηκε το 86 και όλοι εσείς μαζί αντάμα αγωνιστήκαμε 5 ολόκληρα χρόνια και ο νόμος αυτός δεν τέθηκε σε εφαρμογή. Και ρωτούμε τον κύριο Υπουργό Εσωτερικών σήμερα, όσα έγιναν για την προετοιμασία των ταυτοτήτων και για την προμήθεια των ηλεκτρονικών μηχανημάτων, δεν έγιναν με τις προδιαγραφές του νόμου 1599. Πώς τώρα αυτομάτως με την κατάργηση του άρθρου 2 και 5 αλλάζει όλη αυτή η προετοιμασία και το μαύρος κόρακας του 1599 γίνεται ολόλευκο περιστέρι. Δεν ξεγελιώνται οι χριστιανοί. Καλά ήτανε για τις σκοτεινές δυνάμεις να μην ξυπνούσαν. Από την στιγμή που ο Κύριος και εκ των λίθων ανασταίνει Ιούς Αβραάμ και οι λίθοι και κράξονται, εάν ημί σιωπήσετε, δεν περνάνε τα σχέδιά του. Δεν μπορούν να ξεγελάσουν τον ελληνικό λαό, να το καταλάβουν άπαξ διαπαντός. Ο ελληνικός λαός ξύπνησε και συνεχώς θα αφυπνίζεται και δεν θα μείνει ελληνική ορθόδοξη ψυχή, ώστε θα είναι βυριόστομο το όχι σε όλα τα σχέδια και σε όλες τις μεθοδεύσεις των αντικρίστων δυνάμεων, είτε στο θέμα της πανερέσεως του οικουμενισμού, είτε στο θέμα αυτό που έχει και πολιτική και κοινωνική διάσταση. Και τώρα ο αγωνιστής και εκπρόσωπος του Ελληνορθοδόξου Κινήματος Σωτηρίας, ο κύριος Ανδρέας Λύρας, θα σας αναλύσει σύντομα αλλά μεστά γιατί ήρθαμε εδώ, γιατί αγωνιζόμαστε και γιατί είμαστε αποφασισμένοι να πούμε όχι στο νόμο 1599, όχι στο ηλεκτρονικό φακέλο. Δεχτείτε τον.
γεγονός ότι η συγκίνηση είναι πολύ μεγάλη, διότι στα πρόσωπά σας λάμπει ο ζήλος της Αγίας Ορθοδοξίας και η αποφασιστικότητα να υλοποιήσουμε την Επανάσταση του 1821, η οποία δεν υλοποιήθηκε διότι έπεσε στα χέρια των Φράγκων, των Ευρωπαίων, των Καλαμαράδων, των Πατελονάδων, αυτών των δίθεν πολιτισμένων, οι οποίοι το 14ο αιώνα έκαναν μία επανάσταση στην Ευρώπη και μίλησαν περί αναγεννήσεως. Και η αναγέννηση αυτή δεν είναι το τίποτα άλλο παρά επιστροφή στην αρχαία ειδωλολατρία, επιστροφή εις τον άνθρωπο, εις τον άνθρωπο της γνώσεως, εις τον άνθρωπο της φιλοσοφίας κατάνθρωπο, και έβαλαν ως κριτήριο μεγάλο και πρώτο την αξία και τη γνώση του ανθρώπου και όχι του θεανθρώπου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί έδιωξαν και έχουν διώξει τον Χριστό από τη χώρα και είναι σαν τους Γαδαρινούς. Αντιφρόνησαν προς το Πανάγιο Πνεύμα των 7 Αγίων Οικουμενικών Συνόδων και δεν άκουσαν εκείνη την εγκύκλιο, την πατριαρχική που λέει «Κάντε πάπε, κάντε πατριάρχε, κανάγγελοι εξ ουρανού, ευαγγελίζονται από ό,τι έχει ευαγγελιστεί η Αγία μας Ορθοδοξία και εγγραφές και συνόδους ορθώς έχουν λεχθεί και τοποθετηθεί, ανάθεμα έστω». Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο Ευρωπαίος, το πρωτότυπο του Αντιχρίστου, έρχεται τώρα και μας χτυπάει την πόρτα της θύρας της ψυχής μας, την πόρτα της Εκκλησίας, την πόρτα της Αγίας μας Ορθοδοξίας, και θέλει αυτή τη στιγμή να αναιρέσει, να μας αναιρέσει. Εδώ δεν έχουμε πλέον ούτε σχίσμα ούτε αίρεση, αλλά έχουμε την αναίρεση. Ζητάει την κεφαλή του Ορθοδόξου Χριστιανού επί πίνακη, όπως το περιγράφει ο Άγιος Ιωάννης Θεολόγος μέσα στην Αποκάλυψη. Αλλά θα έρθει με δόλο, θα έρθει με απάτη, δεν θα έρθει να μας πει καθαρά αργήσουν τον Χριστό. Θα έρθει με τον πολιτισμό της Δύσεως. Και ποιος είναι ο πολιτισμός? Ποιο πολιτισμό? Απλούστατα μία τεχνολογική εξέλιξη, η οποία δυστυχώς τεχνολογική εξέλιξη είναι εφάμαρτος, διότι είναι ακριβώς η παράβαση του δέντρου εκείνου που επιτέθη στο παράδεισο. Και το αποτέλεσμα είναι, αφού φύγαν από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αυτή τη στιγμή δημιούργησαν το θηρίο, την εικόνα του θηρίου, την γνώση, τα κοπιούνται, τις Αθήνες λέγεται, και με αυτήν την εικόνα την οποία περιγράφει τόσο παραστατικά ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στο 13ο κεφάλαιο, παράγραφος 15 που λέει «Και δόθη εξουσία το θηρίο» ή να κελαλήσει η εικόνα του θηρίου και ποιήσει η εικόνα του θηρίου ή να όσοι μη προσκυνήσωση αποκτανθώσει, δηλαδή όσοι δεν δεχθούνε το ηλεκτρονικό φακέλωμα θα στερηθούνε την πολιτική τους ιδιότητα, τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν θα μπορούνε ούτε να αγοράσουνε ούτε να πουλήσουνε. Και στο 16ο, στη 16η παράγραφο, στη 16η παράγραφο, μη φωνάζετε, στη 16η παράγραφο λέει «Και ποιοί πάντα τους μικρούς και τους μεγάλους, τους πλούσιους και τους φτωχούς, τους ελευθέρους και τους δούλους,
ή να δώσω σε αυτής χάραγμα επί της δεξιάς χειρός ή του μετόπου. Αδέρφια μου, αυτή είναι η ταυτότητα, διότι μόνο και οι μικροί και οι ελεύθεροι και οι άρχοντες θα πέσουν μέσα στο δίχτυ αυτό της ταυτότητας. Και απευθύνομαι προς τους πολιτικούς άνδρας, απευθύνομαι προς τα σώματα ασφαλείας τους ταξίαρχους, απευθύνομαι μεγάλους άρχοντας που αυτή τη στιγμή ευρίσκονται επικεφαλής του έθνους. Θα δώσουμε λοιπόν τα στοιχεία τους, θα δώσουμε την εικόνα του βαπτισμένου χριστιανού μέσα σε αυτό το θηρίο, το οποίο δεν γνωρίζουμε ποιος το κατασκεύασε, τι έχει μέσα, τι δυνατότητες έχει, και το ξέρει μόνο ο εφευρέτης και δύο άνθρωποι αν το ξέρουν ποτέ. Και μέσα σε αυτό το δούριο οίκο της ΕΟΚ θα δώσουμε την ασφάλεια την εθνική, θα τα δώσουμε όλα, ενώ η Αποκάλυψη πριν από 2.000 χρόνια προβλέπει και φωνάζει και μας αποκαλύπτει, διότι αν ο Λόγος του Θεού δεν μας αποκάλυπτε, τότε θα πέφταμε εις την παγίδα του Αντιχρίστου, διότι ηλεκτρονικό φακέλωμα σημαίνει αποκτήνωση, σημαίνει σκλαβιά, σημαίνει εξαρδαποδισμό, σημαίνει επαναφορά στο Μεσαίωνα, στις εφημερίδες εκείνες οι οποίες το 1986 γράψανε για τις πορείες τις δικές μας, τις Ορθόδοξες, ότι είμαστε Μεσαίωνας. Και ερωτώ, Μεσαίωνας είναι τα κομπιούτερ, οι Αθήνες λένε, Μεσαίωνας είναι οι ίδιες οι εφημερίδες, οι οποίες δεν γράψανε τίποτα για τη συγκέντρωση, ούτε μία δεν βρέθηκε. Μεσαίωνας είναι η δουλεία των κομπιούτερ και όχι η Αγία μας Ορθοδοξία και η φωνή, και η φωνή του θρησκεύοντος ελληνικού λαού που φοβάται την ψυχή του και θέλει να παραδώσει την Ελλάδα ελεύθερη στα παιδιά του, διότι αυτή τη στιγμή βοά το αίμα των ηρώων του 1821. Εκείνοι αγωνιστήκανε, εκείνοι δώσαν τη ζωή τους, δώσανε τις περιουσίες τους, θυσιαστήκανε για μας. Και εμείς και εμείς τώρα, προσέξτε, χωρίς να μας διώξουνε, προσέξτε αδέρφια μου, χωρίς να έχουμε το φόβο του θανάτου, να πάμε αυτοπροαιρέτως και να υπογράψουμε την αίτηση ότι θέλουμε την ταυτότητα του Αντιχρίστου. Μη γέννητο! Είμαστε αποφασισμένοι να μην παραδώσουμε την ταυτότητα, την παλιά ωραία ταυτότητα που φέρει το Σταυρό και είναι διαφανής και μπορούμε να την ελέγξουμε με γυμνό οφθαλμό και με τα γράμματα που μας έμαθε η ελληνική πολιτεία, διότι τα κομπιούτερ έχουν δική τους γραφή, έχουν μυστική γραφή. Κωδική γραφή σημαίνει μυστική και αυτή τη γνωρίζει ο διάβολος και τα όργανα του. Μπράβο! Απαντήσουμε στους κυρίους πολιτικούς, τους οποίους μπορεί να σεβόμεθα και να αγαπάμε, διότι έχουν αυτή τη στιγμή το τετιμημένο όνομα του Έλληνος Ορθοδόξου Χριστιανού, αλλά τους δηλώνουμε ότι το έχουν μόνο κατά ταυτότητα, να αποφασίσουνε και να αγωνιστούνε και να ξεσκεπάσουνε τα σχέδια των πατρώνων εκείνων από εκεί που δίδονται έντολες και να παρουσιάσουνε στον ελληνικό λαό, διότι δεν έχει καμία από ο ελληνικός λαός πρόθεση εδώ και στο εξής να ψηφίζει και να δίνει την ομολογία του, διότι η ψήφος είναι ιερά σε ανθρώπους οι οποίοι θα βγούνε πισόπλατα να τον χτυπήσουνε με το στιλέτο της αχαιδείας και του αντεπτισμού στα πισόπλατα για αυτούς και ναι, για τη νέα γενιά η οποία έρχεται να σταματήσει πλέον. Ξεσκεπαστήκαν όλοι, δοκιμάστηκαν όλοι. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει γενική προδοσία. Δεν βγαίνει ούτε ένας από την τηλεόραση. Δεν έχει την τόλμη και δεν βγαίνει, διότι δεν εξομολογούνται.
διότι δεν κοινωνούνε, διότι δεν προφέρουνε το όνομα του Χριστού. Έχασαν την ομολογία της Θεός του και η Βουλή δεν υπάρχει στην Βουλή ο Χριστός. Αν θέλουνε να μας το αποδείξουνε μέσα εκεί στη Βουλή, να βάλουνε την εικόνα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μπράβο! Και να δηλώσουνε εδώ και τώρα ότι αρνούνται το 666 όπως το δήλωσε και η Αγγλία, και να μην εμπεζόμεθα, διότι σας λέω και τούτο. Όλη η διαδικασία για την έκδοση της ταυτότητος θα γίνεται μόνο από το μηχάνημα. Το μηχάνημα θα τα κάνει όλα. Θα του πηγαίνουνε όσοι προς Θεού, δεν θα πάει κανείς, δηλώσει αυτό το πρόσωπο. Θα πηγαίνουνε οι φωτογραφίες των αδελφών μας που αγνοούνε δυστυχώς και λυπούμεθα. Εύχομαι όμως να μην πάει καμία, διότι θα κάνουν αγώνα στην επαρχία να ενημερώσουμε όλη την Ελλάδα. Εύχομαι. Θα πηγαίνουνε οι φωτογραφίες των κυρίων. Το μικρόφωνο πιο ψηλά. Και θα παίρνει κοντά στο στόμα, Αντρέα. Κοντά. Το θηρίο αυτό θα παραλαμβάνει τις φωτογραφίες μας και θα φωτογραφίζει τις φωτογραφίες με αυτήνες λέγερ. Και όπως είπε ο πατήρ Νίφων, έχουν οι λέγερ την ιδιότητα να κρατάνε και να δίδουν, όπως λέει παράγραφος 16 του 13ου κεφαλαίου, ή να δώσω σε αυτής χάραγμα επί της δεξιάς χειρός ή του μετόπου. Δηλαδή, εδώ με τη νέα ταυτότητα έχουμε σφραγίδα της εικόνας του προσώπου μας και είναι ευλογημένη φωτογραφία, διότι είμαστε βαπτισμένοι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεν παραδείγουμε στο θηρίο μέσα, στη μνήμη του θηρίου που μπορεί να υπάρχει οπωσδήποτε εκεί η μήτρα του είναι κατασκευασμένη 666, διότι αυτοί οι αντίχριστοι δεν θα κάνανε τόση μεγάλη πολυτέλεια να μας δώσουν μηχανήματα αν δεν είχαν οπωσδήποτε σκοπό να μας πάρουν την ομολογία της πίστεως. Και η φωτογραφία, η εικόνα αυτή η οποία θα αποτυπώνεται στην ταυτότητα θα μπορεί να κρατείται μέσα στη μνήμη του κομπιούτερ και να διαβιβάζεται σε τηλεοπτικές κάμαρες των Βρυξελών. Να μας βλέπουν εκεί δηλαδή, τα λέμε δημοσία. Ας βγούνε να μας διαψεύσουν, ας βγούνε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και κάτι άλλο το οποίο καταγγέλνουμε στον ελληνικό λαό και ζητάμε αυτή τη στιγμή από τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως να μας διαψεύσει. Μετά αφού ληφθεί η ταυτότητα, αφού πάρουνε την ταυτότητα όσοι την πάρουνε, θα τους καλέσουνε στην αστυνομία να βάλουνε δακτυλικά αποτυπώματα, όχι πάνω στην ταυτότητα, αλλά σε άλλο μηχάνημα. Οπότε έχουμε το απευθείας φράγισμα στο χέρι, στο σώμα μας δηλαδή, όπως λέει η Αποκάλυψη στο 13ο κεφάλαιο, παράγραφο 17. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ξεσηκωθεί όλος ο λαός. Όλοι! Γι' αυτό πρέπει να ενημερώσουμε τα αδέλφια μας ότι εδώ έχουμε εφαρμογή της Αποκαλύψεως και ο Αντίχριστος είναι επιθύρες. Ήδη οι ακτίνες λέγε δίδουνε αδέλφια μου το χάραγμα επάνω στην ταυτότητα. Μόλις πέσουνε αοράτος δίδουνε χωρίς να μπορούμε δια γυμνού οφθαλμού να δούμε τίποτα. Αλλά προσέχτε, το θέμα αυτό θέλει και πίστη, προσέχτε. Χωρίς πίστη, εάν δεν πιστέψουμε στα λόγια του Θεού, σε ποιον θα πιστέψουμε, ή στον Υπουργό των Εσωτερικών? Όχι, 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 μόνο στον Ιησού Χριστό. Θα πιστέψουμε στον άνθρωπο και δεν θα πιστέψουμε στον θεάνθρωπο, ο οποίος από φιλανθρωπία εσταυρώθηκε και πριν 2.000 χρόνια μας λέει μην παίρνετε το χάραγμα του Αντιχρίστου. Πώς θα τολμήσουμε να πάμε να παίξουμε δηλαδή την ορθοδοξία μας, την ψυχή μας, τα πάντα, την ελευθερία, να παίξουμε όταν ξέρουμε ότι η εξέλιξη η τεχνική έχει τόσο μεγάλη πρόοδο που αφού μας δέσουνε μέσα στο δίκτυο το ηλεκτρονικό, από εκεί και πέρα θα πει και ο ΕΚΑ
διότι εδώ δεν έχουμε κατάργηση του ΕΚΑΜ. Έχουμε απλή αναστολή του ΕΚΑΜ μέχρι να φακελωθούμε. Και όταν φακελωθούμε, κάποιος άλλος υπουργός θα έρθει και να πει: βάλτε τους και περάστε τους το 13ψήφιο αριθμό. Διότι ο αριθμός της ταυτότητος μπαίνει μέσα σε κομπιούτερ. Και αφού μπαίνει μέσα σε κομπιούτερ, λέγεται ηλεκτρονικός. Δεν μας ξεγελάνε. Ηλεκτρονικός λέγεται. Και πάνω σε αυτόν τον αριθμό μπορεί να προσθεθεί ο ΕΚΑΜ και να να γίνει το τέλειο ηλεκτρονικό φακέλωμα που θα μας ελέγχει σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής μας. Ζητάμε λοιπόν αυτή τη στιγμή πλήρη κατάργηση του 1599 του 86. Πλήρη! Όχι το αποτύχει! Ζητάμε να φύγουν από την Ελλάδα, να φύγουν από την Ελλάδα το κομπιούτερ των 6 μέτρων, το τεράστιο θηρίο μέσα στο οποίο θα καταγραφούν 8,5 εκατομμύρια ελληνικές πηγές. Να φύγει. Δεν το θέλουμε εδώ. Όχι. Δεν το θέλουμε. Μην μας προκαλούνε. Μην μας προκαλούνε. Και ερωτώ. Και ερωτώ την αγάπη σας. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ. Δεν ήξερε ολόκληρη Αμερική, πανίσχυρος Αμερική του δολαρίου, δεν ήξερε να υποχρεώσει τους πολίτες να πάρουν ηλεκτρονική ταυτότητα? Η Αυστραλία, ο Καναδάς, τόσα μεγάλα κράτη, γιατί δεν εφαρμόσανε την ηλεκτρονική ταυτότητα? Αλλά και ούτε η Αγγλία, η Γερμανία και τα άλλα ευρωπαϊκά προηγηθήκαμε εμείς από το 86. Βιαστήκαμε να ψηφίσουμε τον νόμο αυτό. Γιατί? Επειδή μας δώσανε τα δάνεια, οι ΕΟ δεν τα θέλουν. Δεν πουλιόμαστε. Δεν πουλάμε την ψυχή, ούτε την τιμή, ούτε την ελευθερία μας. Γιατί πουλάμε. Γι' αυτό λοιπόν, αδέλφια μου, κάνουμε ένα ερώτημα στους κυρίους βουλευτάς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν ύπνο μεσονυχτικό. Εύχομαι να ξυπνήσουν. Εύχομαι. Τους ρωτάμε και τους λέμε, σας παρακαλούμε, και ιδίως απευθυνόμαστε προς την ελληνική κυβέρνηση. Εδώ ο ελληνικός λαός πονάει από την ακρίβεια, δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος το οικονομικό. Εδώ πουλιέται η ελληνική γη, εδώ έρχονται οι ξένοι και είναι έτοιμα τα σύνορα να ανοίξουν από το 92 και να μην μείνει τίποτα. Ούτε ελληνικά σχολιά, ούτε πανεπιστήμια, ούτε πίστης, ούτε νοσοκομεία, τίποτα να μην μείνει. Δεν σας παρακαλώ. Αλλά ρωτάμε σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή την οικονομική, είναι δυνατόν να επιβάλλουν στον ελληνικό λαό να πληρώσει 8,5 δισεκατομμύρια για τις ταυτότητες, να πληρώσει δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια για το κομπιούτερ που υπάρχει μοναδικό στον κόσμο, μοναδικό, το τονίζω, δεν υπάρχει άλλο τέτοιο κομπιούτερ, δεν υπάρχει τελειωτάτης κατασκευής με προγράμματα ανεξάρτητα, μυστικά και κρυφά. Και να πληρώσουμε και παράβολο για να κολλαστούμε, να πληρώσουμε και παράβολο για να χαραχτούμε στον ελληνικό λαό. Πού βρισκόμαστε, στην Αίγυπτο, πλήθρες κουβαλάμε, σαν στην εποχή του Φαραώ, σαν τους Εβραίους της παλαιάς εποχής. Όχι, αδέμφια μου, αυτό λέγεται του Δήμου. Δεν θέλω να σας κουράσω, ήδη κουραστήκατε, και επειδή θα επακολουθήσουν και 2-3 εκπρόσωποι χριστιανικών οργανώσεων και θα διαβαστεί και το ψήφισμα και έχουμε πορεία, δεν μιλάω παραπαρά. Νομίζω ότι από αυτά καταλάβαμε πολλά. Θα αγωνιστούμε και κάνω μια πρόταση. Αδέλφια μου, προσέξτε, επειδή σήμερα με πήρανε τηλέφωνο, ακούστε, επειδή σήμερα με πήραν τηλέφωνο από το ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών, προσέξτε, και μου είπανε να μιλήσω για το ηλεκτρονικό φακέλωμα και εξήγησα για το ηλεκτρονικό φακέλωμα, και μετά από λίγο ομίλησε ο κύριος Κατζηφώτης, αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Στρατού της Εκκλησίας, και
προσπάθησε να ανατρέψει αυτά που είπα εγώ και δήλωσε ότι εμάς μας ενδιαφέρει μόνο να λέει ταυτότητα Ορθόδοξος Χριστιανός και τίποτα άλλο. Τα άλλα είναι παραμύθια. Γι' αυτό λοιπόν, γι' αυτό, ακούτε, γι' αυτό τους προκαλούμε όλους αυτούς οι οποίοι ετόλμησαν να αποτρέψουν κόσμο να μην έρθει στη συγκέντρωση. Προσέξτε, τους προκαλούμε να μας καλέσει η τηλεόραση, εάν έχει τη δύναμη και την τόλμη. Η ελληνική τηλεόραση και είναι ελληνική, να μας καλέσει να μας ακούσει όλη η Ελλάδα. Ας τολμήσουνε να διαλογιστούμε, να μιλήσουμε καθαρά. Γιατί, μας κλείνουν την αλήθεια. Γιατί το στόμα μας το κλείνουν. Γιατί δεν μας αφήνουν να μιλήσουμε στη τηλεόραση. Πιανού είναι η τηλεόραση, δεν είναι του λαού. Να μιλήσουμε κι εμείς. Εμείς οι οποίοι αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ορθόδοξα και ομολογούμε να βγάλουμε στη χώρα τα πάντα. Ας τολμήσουμε, τους προκαλούμε από εδώ να κλείσουμε ραντεβού. Να κλείσουμε ραντεβού και ή ο Θεός με θυμών. Ουδείς καθυμών. Ζήτω η ορθοδοξία. Λίγο υπομονή. Προσέξτε, αδέλφια μου, μην ξεθαρεύετε. Προσευχή και προσοχή. Είναι ώρες μεγάλης και ανεπαναλήπτου χρησιμότητος. Παγκόσμιες ώρες, ομολογιακές. Εγώ λέγω στην αγάπη σας, όλοι είναι αδέλφια μας. Απλώς δεν έχουν καταλάβει. Τα καλύτερα παιδιά είναι οι δημοσιογράφοι. Δεν τους αφήνουν να κάνουν αυτό που θέλουν, αυτό που πιστεύουν, αυτό που φλογίζει τις καρδιές τους. Το ξέρουμε αυτό. Αλλά είναι ώρα με δύναμη όλοι. Εκκλησία, λαός και δημοσιογράφοι. Θα στεριώσουμε τη δόξα της Ελλάδας μας, την δόξα εκείνη που ο Ιησούς Χριστός έχει προείπει. Ελήλυθε η ώρα, είναι αδοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Ξέρουμε την αιχμαλωσία και το δείχτη, αλλά ήδη το δείχτη της αιχμαλωσίας έχει σπάσει. Ο άρχον του κόσμου τούτου ήδη κέκριται. Ζει Κύριος ο Θεός. Οι φλογισμένες ψυχές μας και η προσευχή διάπειρος προς την Παναγία Τριάδα, την Υπεραγία Θεοτόκων, τους αρχαγγέλους και αγγέλους και όλη την χωρία των Αγίων Μαρτύρων και Ομολογητών, οσίων και δικαίων, θα συντρίψει και θα διαλύσει τα σχέδια ορατών και αοράτων ακαθάρτων δυνάμεων. Αμήν. Και τώρα στην συνέχεια χαιρετισμό όσο γίνεται πιο σύντομο θα απευθύνει από τον Τύρναβο ένας αδερφός μας Αλβίζος Χρήστος. Δυο λόγια θα μας πει γιατί ξεκίνησαν από μακριά. Ως εκπρόσωπος ο Πούλμαν του Τυρνάβου έχω υποχρέωση να χαιρετήσω αυτό το ιερό και θερμό προσκλητήριο και συγχρόνως με όλη τη δύναμη της ψυχής μου μαζί με όλοι σας και με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος να καταδικάσω την ταυτότητα του Αντιχρίστου συγχρόνως δε και την ευρωπαϊκή ιστορία η οποία δεν έχει Ελλάδα, δεν έχει Ορθοδοξία, δεν έχει Χριστιανισμό. Ω, λυπηρό το πράγμα, κοιμάται ο λαός, κοιμάται η Βουλή, κοιμάται η πολιτική, ψηφίζει ο λαός. Με συγχωρείτε που άναψα.
ξεκινήσω, διότι είμαστε όλοι αμαρτωλοί άνθρωποι και πρέπει να ταπεινωθούμε. Και όχι με το δικό μας φανατισμό θα πετύχουμε κάτι. Εάν ο Θεός δεν στείλει τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος μέσα στην Ελλάδα να φωτίσει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έγιναν όργανα των σκοτεινών δυνάμεων και μας πούλησαν στην ΙΟΚ χωρίς δημοψήφισμα, χωρίς ψήφοπουλή. Ο ουδερών το πράγμα, ο Θεός σήμερα βλέπει αυτό το προσκλητήριο. Συγχαίρονται όλο αυτόν τον λαό και τον χαιρετώ περισσότερο από τους προσπαθούς οι οποίοι φωτίστηκαν αγνά από τον Θεό και από την Αγία Τριάδα. Ζήτω η Ορθοδοξία! Είναι η καρδιά της Ελλάδος. Λάρισα λέγεται. Και πάντοτε σε αυτούς από τον εκπρόσωπο όλων εκείνων τρία και πλέον πούλμαν που κατέβηκαν από την όμορφη Λάρισα. Νικόλαος Νικολακούλης. Μακαριότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ο Τριαδικός Θεός μας αξιώνει και πάλι να δώσουμε το παρόν για την ορθοδοξία μας. Ο Κύριος ας αξιώνει εμάς τους αναξίους και αμαρτωλούς να δίδουμε την προέκουσα ομολογία πίστεως. Έχουμε χρέος έναντι του Τριαδικού Θεού να υπερασπίσουμε την πίστη μας, να δώσουμε την καλή ομολογία. Έχουμε χρέος σαν ορθόδοξοι χριστιανοί και σαν γνήσια τέχνα της ενδόξου πατρίδος μας να εναντιωθούμε προς πάσαν κατεύθυνση όταν προσβάλλεται η πίστη μας. Η προσβολή που γίνεται σήμερα στην πίστη του χριστιανού είναι η εφαρμογή του αντιχρίστου νόμου περί των νέων ταυτοτήτων, ο οποίος ψηφίστηκε από Έλληνας βουλευτά πιεζόμενοι από την καρδιά της τον Τίμιο Σταυρό και είναι προορισμένη να δοξάσει τον Τριαδικό Θεό. Φωγή και του ζητάτε να αρνηθούν την πίστη των. Όχι κύριε Υπουργή, κύριε Σκολέφων. Όχι. Καταλάβετε το αυτό και μεταδώστε το εις τους έξω της Ελλάδος να πάψουν να μας ενοχλούν. Νομίσατε ότι το όνομα του Χριστού μας είναι γραμμένο με κυμωλία σε μαθητικό πίνακα και θέλετε να το σβήσετε. Λάθος κύριοι! Δεν είναι γραμμένο με κυμωλία. Είναι βαθιά χαραγμένο στην καρδιά του Έλληνος Ορθοδόξου και ούτε σβήνεται ούτε απαλήθεται. Ο χριστιανός θα αγωνιστεί όπως αγωνίστηκε μέσα στους αιώνας για να μην προδώσει την ορθόδοξη πίστη του. Το βεβαιώνουν αυτό αν κοιτάξετε την ιστορία, τα άπειρα μνημεία της ελληνικής γης. Η πατρίδα μας δεν είναι χώρα αθέων και μασόνων. Όχι. Η Ελλάδα μας είναι χώρα Αγίων και Ηρώων. Κάτω η Μασόνια! Των νόμων αυτών που πάτε να θέσετε σε εφαρμογή δεν τον δέχεται ο ελληνικός λαός της χώρας μας. Όχι! Γι' αυτό οι ηλικοί υπουργοί κάντε τον ένα δέμα και στείλτε τον συστημένο σε αυτούς που σας είπαν να τον ψηφίσετε
γράψετε απ' έξω με κεφαλαία γράμματα. Επιστρέφετε από τους Έλληνες ως απαράδεκτον. Δεν είχα άδικο όταν έλεγα ότι η καρδιά της Ελλάδος δεν μπορούσε παρά να πει αυτά τα φλογισμένα λόγια που ακούσατε. Τώρα θα παρακαλούσα τους άλλους που θα κάνουν χαιρετισμό, είναι δύο ή τρεις ακόμη, να είναι πολύ πολύ σύντομος, γιατί έχουμε ακόμη πολλή δουλειά. Και παρακαλώ την αγάπη σας, κάντε λίγο υπομονή. Το πανηγύρι είναι μεγάλο, η χαρά ανεκλάλλητη. Ένας αγωνιστής κοντά μας είναι και ο νομικός μας. Κύριος Κωνσταντίνος Περιμένου. Αυτός έχει μια νίκη στο ενεργητικό του. Είναι η κατάργηση στο σύμπλεγμα του 666 από την κάρτα περιορίστων διαδρομών. Θέλει να χαιρετήσει με δύο λόγια την αγάπη σας. Ο κύριος Βερνιτσιώτης, έναν σύντομο. Αγαπητοί μου ελληνορθόδοξοι αδελφοί, επειδή είμαι ο άνθρωπος που αγωνίστηκα μαζί σας επί δύο σχεδόν χρόνια για να καταργήσουμε το 666 και το ΕΚΑΜ, θεωρώ απαραίτητο να σας απευθύνω ένα θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό και να σας διαβεβαιώσω ότι οι αγώνες μας θα συνεχιστούν. Τους αγώνες μας αυτούς. Το ΕΚΑΜ κινήθηκε επί 5 χρόνια από το 1966. Το 666 εξυφανίστηκε από τα εισιτήρια και από τις κάρτες των πολλαπλών διαδρομών. Μπράβο! Μπράβο! Αισθάνομαι λοιπόν μεγάλη συγκίνηση που σας βλέπω σήμερα όλους εδώ, που όλοι μας αγωνιστήκαμε στα δικαστήρια της Σχολής των Ευελπίδων για την κατάργηση του αντιχρίστου αριθμού 666. Σας διαβεβαιώνω και πάλι ότι το ΕΚΑΜ δεν θα περάσει. Θα αντιμετωπίσουν νέες θερμοπύλες. Όχι και ο Λεωνίδας στις θερμοπύλες θα επαναληφθεί. Είμαστε 300 λεβέντικες ψυχές που θα μεταβούν στις θερμοπύλες και με όπλα των σταυρών, όχι τα δώρατα που είχε ο Λεωνίδας. Και με το δικό μας όπλο το σταυρό θα σταθούμε δίπλα στο Λεωνίδα και στους άλλους θερμοπυλών και θα απαντήσουμε στους αντιχρίστους. Μολόγλαβε, τα πάθητες δεν θα πάθουν. Ο εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας για την ενότητα των χριστιανικών δυνάμεων και των εθνικών, ο εναποστρατεία στρατηγός Γεώργιος Μελάς, έναν χαιρετισμό. Αδέρφια μου, ναι πράγματι δεν ταιριάζει σε εσάς. Ναι πράγματι δεν ταιριάζει σε εσάς μόνο. Ότι ακόμη σηκωθείτε και ξανάρθετε σε εμάς, τα παιδιά σας δεν δείτε πόσο μοιάζουν με εσάς. Γιατί εκείνοι πήγαν, πολέμησαν και έπεσαν. Όλοι μεθόμενοι, ακόμα και ο τυφλός. Τη σκήνωνα όμως γρήγορα οι πειθόμενοι. Εσάς ταιριάζει κάτι ανώτερο. Ταιριάζει το όνει, ο μεγάλος μάρτυρας, μάρτυρες ομολογητές. Που είμαστε βέβαιοι ότι όλοι μας περίπτωστε πάνω από το αυτόν τον ιστορικό χώρο που τώρα καθαγιάζει. Η παρουσία τόσου πιστού λαού βλέπετε πόσο τα πνευματικά σας τέκνα τα λόγια μοιάζουν από το αφανού. Και χαίρεστε και αγάλεστε. Μεταξύ αυτών είναι και ο μεγαλομάρτυρας Άγιος Δημήτριο, ο μυροβλήτης ο Θεσσαλονικιός, που ακόμα και στον 20ο αιώνα κάνει θαύματα.
έκανε θαύμα και στο σπίτι μου του Αχρίου του Θεού. Και γι' αυτό όταν ένας Άγιος κάνει θαύματα είναι πράγματι Άγιο. Και επειδή είναι Άγιος ένα μάμα του Ιησού Χριστού και τούτου αισθανομένου. Και ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός είναι Πανάγιος. Και ό,τι απεκάλυψε είναι η αλήθεια. Και μας απεκάλυψε ότι υπάρχει η Παναγία Θεία. Το θα φύγουμε, θα πάμε πορεία. Ζει Κύριος ο Θεός μας. Μας χάρισε ένα πολυτιμότατο μαγαρίτι που προστάτω οχριούν όλοι της αντιδικής και ο οποίος προόρισε να στολίσει την βασιλεία των ουρανών. Αυτό τον πολυτιμότατο τον μαγαρίτι θέλουμε να το στολίσουν στη γέννα του Θεού. Με τον νόμο 1599 που μας έφτιαξε το ποσό και ο οποίος εμπεριέχει το 666. Θέλησε να μας υποβουλώσει. Αλλά τι λέμε στους βουλευτές του Πασό που υπάρχουν σήμερα στη Βουλή. Σε όλους λέει όχι Πασό. Γιατί εκείνοι που ψήφισαν να έχουν υπόψη του. Όλοι μας όμοι είναι. Ότι μοιάζει η ψήφος τους με το φιλί του Ιούδα. Και πρέπει να μετανοήσουν και να έρθουν. Είναι να φτιάξουν και δύο νόμου που λένε να το πούν. Οριστικά και μετά δίδα. Το νόμο αυτό θα πιστεύω. Κάτω οι προδότες της πίστεως. Αλλά επειδή. Τα καλώδια είναι. Εκείνοι οι κύριοι που είναι στις πιτσάλες. Και στέλνουν αυτή την οδιότη θα μπορούν να παρακολουθούν κάθε μετακίνησή τους. Θα μπορούν να τους βλέπουν ακόμα και όταν είναι μέσα στο δάση. Μέσα στη θάλασσα με υποβρυχιά μας. Και θα μπορούν να τα έξω να τα άνουν. Πού λοιπόν στηρίζουμε την ασφαλειά μας. Στους αυτούς τους τόπους. Όχι στα κομπιούτερ! Όχι στα κομπιούτερ! Κάτω οι προδότες! Καλό το αντιμάθει και στα μήνες! Κλείσε! Κάτω οι μασόνοι! Γιατί αυτός δεν είναι έστω! Τους υπουργούς που μου γράφουν το σχέδιο μας έστω να τριωστείτε! Όχι. Για να δούνε αν υπάρχει κίνδυνος και πάσο για την Ευρωπαϊκή. Καλούμε τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων που να υπάρχουν για τα παιδιά μας. Να μην τα αφήσουν στην τύχη τους και να εξοντωθούν από όλους. Τυχόν επιδρομής. Επίσης. Θέλω να απευθύνω και να πω στην αγάπη σας ότι ιδρύσαμε τη συμπαράταξη των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών των Ακαλάδων Χριστιανών και σκοπό να κάνουμε όλους τους Έλληνες, όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, όλους τους ανθρώπους της γης, πιστούς Χριστιανούς. Και όσοι αφορά την ταυτότητα, όχι μόνο ταυτότητα θα πάρουμε, αλλά ούτε κανένας δεν θα υποβάλλουμε. Είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε όλα μας για τη δόξα του Κυρίου μας. Είναι και άλλοι αδελφοί μας που θέλουν να υποβάλουν χαιρετισμό. Ο χρόνος όμως δεν μας παίρνει. Θα παρακαλούσα να κάνετε λίγο πίσω. Ήρθατε πολύ κοντά και σε 5 λεπτά θα φύγουμε. Το 1986 μέσα στη Βουλή είχαν αντικαθεί εναντίον του επαράτονου Μουσενίου. Σήμερα αυτά τα ξεχνούν, αλλά όμως η τιμωρία τους εις το μέλλον θα είναι παραδειγματική. Σας καλά να παρεμίσετε εναντίον των αθέων, λαοφόρων και διεφθαρμένων Ελλήνων πολιτικών εναντίον των εγώ, της ΕΟΚ και των Εβραίων. Σας καλώ να πολεμήσετε με όλη σας την ψυχή, με όλο σας το πάθος, με όλο σας το ζήλο, με όλο σας το είναι για τον Χριστό, για τον λαό και την πατρίδα. Ζήτω το έτος!
Δεν είναι του Λεκανοπεδίου Αττικής και Σωματείας Κενικά. Γι' αυτό τους ευχαριστούμε όλους, αλλά δεν είναι δυνατόν να αναγνωστούν τώρα. Τώρα με ησυχία ο εκπρόσωπος του Παραρτήματος Μενιδίου, κύριος Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, θα διαβάσει το ψήφισμα. Να το ακούσετε με προσοχή, γιατί θα το καταθέσουμε σε αρχηγούς κομμάτων και στην Βουλή των Ελλήνων. Γρήγορα! Ευσεβείς ο πρόεδρος ελληνικός λαός, κληρική και λαϊκή, που συνήθως σήμερα το 11ο Νοεμβρίου 1991, ημέρα Δευτέρα, η ώρα 3:30, τα προπήλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών, εν μέσω εθνικού και θρησκευτικού ενθουσιασμού, αλλά και μεγάλου πόνου και αγωνίας, εψήφισε τα κατωτέρω αιτήματα και τις προτάσεις προς τον κύριο πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, για να λάβουν γνώση όλοι οι κύριοι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ζητάμε την ολική κατάργηση του νόμου 1599 και 86, διότι η τροποποίηση των άνδρων 1, 3, 4 και η κατάργηση των 2 και 5 του νόμου δεν καταργεί ουσιαστικά τον ΕΚΑΜ, αλλά τον αναστέλει προσωρινά, εφόσον ο αριθμός της νέας ταυτότητας, όπως και όλα τα στοιχεία της, θα περνάει σε ηλεκτρονικούς υπολογιστάς με ακτίνες λέιζερ και επομένως παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί αργότερα για την καθιέρωση του ΕΚΑΜ. Η θέση μας αυτή ενισχύεται και από το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Ιδίου Νόμου, το οποίο θεσπίζει τα εξής. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συνιστάται διεύθυνση ηλεκτρονικής επεξεργασίας στοιχείων για τη μηχανογραφική υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Υπουργείου, την έκδοση των ταυτοτήτων των πολιτών και των εκλογικών αποτελεσμάτων. Εκτός τούτων, μόνο με τη θέσπιση νέου νόμου ή με συνταγματική διάταξη όπως έπρεξε η Πορτογαλία, θα απαγορεύει πάσα μελλοντική χρήση του ΕΚΑΜ, είναι δυνατόν να διασφαλιστεί πραγματικά ο Έλληνας πολίτης από τον κίνδυνο του ΕΚΑΜ. Δεύτερον, να δηλώσει ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως επισήμως διεγγράφου του ότι ουδέποτε θα τεθεί σε λειτουργία ή οτιδήποτε αυτόματο σύστημα αποτυπώσεως δακτυλικών αποτυπωμάτων εκτός ταυτότητος με ειδικό ηλεκτρονικό μηχάνημα στο χέρι του Έλληνος πολίτου. Πράγμα που σημαίνει την άμεση εφαρμογή του χαράγματος της αποκαλύψεως κεφάλαιο ΙΓΑ παράγραφος 16. Τρίτον, να ερωτηθεί με δημοψήφισμα ο ελληνικός λαός εάν επιθυμεί να ενταχθεί πολιτικός, θρησκευτικός και κοινωνικός, χωρίς να είναι αντίθετη στην οικονομική συνεργασία και αυτή βεβαίως εάν μας συμφέρει εθνικά στη νέα κοινοπολιτεία της ΕΟΚ. Τέταρτον, να μην χρησιμοποιηθεί ουδέποτε το ηλεκτρονικό φακέλωμα, ηλεκτρονικός υπολογιστής και ακτίνες λέιζερ στην έκδοση ταυτοτήτων και στην πληροφορική της ιδιωτικής ζωής του Έλληνος πολίτου, χωρίς να αποκλείω με τη χρήση της τεχνολογικής εξελίξεως στη βιομηχανία
στο εμπόριο, στην αγροτική ζωή και γενικά στις δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Διότι μπορεί να καταλήξει στον πλήρη εξανδραποδισμό και την υποβίβαση του πολίτη σε ένα προϊόν ή αντικείμενον ρες χειροτέρας μορφής από εκείνης της προχριστιανικής περίοδου. Με την εφαρμογή της τεχνολογικής εξελίξεως στον άνθρωπο καταργείται πάσα έννοια της δημοκρατίας και των συνταγματικών ελευθεριών του λαού και επιστρέφουμε ανεπιστρεπτή στο μεσαίωνα. Εάν παρελπίδα η νέα αυτή ταυτότητα έχει μέσα της αποκατασκευής μικροτσίπς, δηλαδή μνήμες κομπιούτερ, και ενεργοποιείται μόνο όταν έρχεται σε επαφή με το μηχάνημα, μπορούμε τότε να φανταστούμε τις τραγικές εθνικές και προσωπικές επιπτώσεις στη ζωή μας. Δεν είναι δυνατόν να εμπιστευτούμε την προσωπική μας ζωή και ασφάλεια σε ένα κομπιούτερ μυστικής κατασκευής και προελεύσεως, τα προγράμματα και τη λειτουργία του οποίου γνωρίζουν ελάχιστοι. Δεν πρέπει να εξετάζουμε μόνο το παρόν, αλλά και να ατενίζουμε το μέλλον. Δεν θα πρέπει να γίνουμε εμείς σήμερα οι αίτιοι για τη μελλοντική σκλαβιά των μελλοντικών γενεών της Ελλάδος. Η ευθύνη μας είναι τρομερή έναντι του Θεού και της ιστορίας. Πέμπτον, να αποκατασταθούν τα θύματα του ΕΚΑΜ, τα αθώα νήπια με τα προσωρινά δελτία ταυτότητος του ΕΚΑΜ και εκείνοι που έχουν στερηθεί και στερούνται τις μηνιαίες αποδοχές τους και τι εργάζονται κανονικώς, επειδή δεν θέλησαν να πάρουν την κάρτα εισόδου και εξόδου στις υπηρεσίες τους. Θέτει ο κύριος Υπουργός των Εσωτερικών εδήλωσε ότι καταργεί τον ΕΚΑΜ. Έκτον, όχι μόνο δεν θα πρέπει να προηγηθεί η Ελλάδα στην έκδοση των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, η οποία είναι υποχρεωτική για τους Έλληνες πολίτες, από τα άλλα ευρωπαϊκά έθνη, όπως είναι η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Πορτογαλία, αλλά και να καταγγείλει σε όλα τα έθνη της γης το εθνοκτόνο και ελευθεριοκτόνο σύστημα του ηλεκτρονικού φακελώματος ως αληθής μητέρα της δημοκρατίας και του πολιτισμού. Απορίας άξιον είναι επί του προκειμένου, γιατί ο ελληνικός λαός θα επιβαρυνθεί με τεράστια έξοδα αγοράς μηχανημάτων, πλαστικών ταυτοτήτων και παραβόλων σε τέτοιες κρίσιμες οικονομικές στιγμές, όταν μεγάλα και ισχυρά κράτη όπως είναι η Αμερική, η Αυστραλία και άλλα δεν έχουν καν ψηφίσει τέτοιο αυταρχικό νόμο περί νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Όλα τα ανωτέρω ζητάμε μακράν πάσης πολιτικής σκοπιμότητος για το εθνικό μας συμφέρον. Γι' αυτό και πληροφορούμε τους αξιοτίμους κυρίους κυρίους βουλευτάς, σαν Έλληνες και χριστιανοί, ότι είμεθα πλέον αποφασισμένοι να ψηφίσουμε εις το μέλλον υποψηφίους, οι οποίοι δεν κατέρχονται εις τα εκλογάς για την άγραν ψήφων και την βουλευτική έδραν, αλλά για να υπηρετήσουν και διαφυλάξουν τα ύψιστα και ζωτικά θέματα του λαού που αφορούν την οικονομική μας ζωή, την προσωπική και εθνική μας τιμή και ελευθερία, καθώς και το ύψιστο των αγαθών της Αγίας Ορθοδοξίας. Για την εξουδετημένη επιτροπή υπογράφουν Ιερά Σύνοδος και πολλοί άλλοι. Ιερά Σύνοδος Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών Αρχιεπισκόπου κυρίου Ανδρέου, Ιερά Σύνοδος
γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών Αρχιεπισκόπου κυρίου Αυξεντίου, σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αττικής και Διαβλίας γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών κύριος Αρκάκιος, σεβασμιότατος Μητροπολίτης γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών Βορείου και Νοτιού Αμερικής κύριος Παΐσος, σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γερμανίας γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών κύριος Μαρκιανός, πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νεκτάριος Μουλατζιώτης Ανδρέα Αργύρας εκπρόσωπος του Μηλικίας. Μπράβο! Μπράβο Μουλατζιώτη! Γεώργιος Μαρκουλάτος εκπρόσωπος του Ελκής. Σεβασμιότατε είστε στην Ιερά Σύνοδο του Πλησίου Ορθοδόξου Χριστιανών του κυρίου Αυξεντίου. Εμμανουήλ Μαλιαράκης, πρόεδρος Χριστιανικής Δημοκρατίας. Ανδρέας Πετρόπουλος, πρόεδρος του ΕΛΕΚ. Καράλαμπος Παπανικήτας, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, πρόεδρος Πανελληνίου Συνδέσμου Κλησίων Ορθοδόξων Χριστιανών Ελλάδος. Γεώργιος Μελάς, ταξίαρχος εν αποστρατεία, εκπρόσωπος ομάδος ενώσεων χριστιανικών και εθνικών φορέων. Μιχαήλ Κατσιγιάννης, πρόεδρος Πανελληνίου Συνομοσπονδίας 52 Χριστιανικών Σωματείων. Φτάσαμε, μπορεί λίγο να καθυστερήσαμε. Δεν έχει σημασία, οι αγώνες δεν δίδονται πάντοτε με άνεση. Έχουμε φτάσει στο κρισιμότερο σημείο. Αφού ακούσαμε το ψήφισμα και ζητάμε από την αγάπη σας γυριόστομα να κροτήσετε χείρας και αν το εγκρίνετε. Το υπέγραψαν όσοι είχαν το θάρρος της γνώμης τους. Μπορεί βέβαια να υπάρχουν και χιλιάδες άλλοι, επώνυμοι και ανώνυμοι, που θα ήθελαν να το προσυπογράψουν. Αυτό τους τιμά και σε εμάς δίνει χαρά και δύναμη για να προχωρήσουμε σε νέους αγώνες. Τώρα θέλω να πω μια διευκρίνηση. Γίνονται ορισμένες ακρότητες. Δεν ξέρουμε από ποιους και γιατί. Τις καταδικάζουμε με τα βδελιγμίας από οποιανδήποτε πλευρά και αν προέρχονται. Θέλουμε ειρήνη, αγάπη και ενότητα. Όλους τους θεωρούμε αγωνιστάς, ομολογητάς της πίστεως και κανένας δεν έχει το ξέχωρο προνόμιο, μπορεί να προβαδίζουν μερικοί, αλλά και οι άλλοι έρχονται σαν τη βάση της πυραμίδων για να διαλύσουν και τώρα στην πορεία. Να νιώσουν όλοι ότι η πορεία αυτή είναι πορεία Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών. Μπράβο, μπράβο, μπράβο κύριε Μία. Θα ακούσετε τα συνθήματα, θα ακούσετε τα συνθήματα και μόνο αυτά θα ακούγονται στην πορεία. Δεν χρειάζονται άλλα συνθήματα. Είναι τα συνθήματα που θα δώσουν την φωνή μας και το μήνυμα για την Ανάσταση της Ελλάδος. Όχι στις νέες ταυτότητες. Όχι στις νέες. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Όχι στο φακέλωμα το ηλεκτρονικό. Όχι άλλη προδοσία, ζήτω η ορθοδοξία. Τώρα προχωρήστε προς την Κοραή εν συνεχεία.
το ελκύς θα το πάρετε. Ελκύς. Του ελκύς είμαι. Thank you.
θα το πω. Τι γίνεστε καλά!